των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου, του Οσίου Πατρός ημών Νικάνωρος του Θαυματουργού, του Αγίου Οσίου Μάρτυρος Δομετίου του Πέρσου και του Οσίου Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού, προστάτου της Αργολίδωσον και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, λέησε και σώσε ημάς, ψαραθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Σήμερα, αδελφοί μου, αυτή την Κυριακή είδαμε από τα σημαντικότερα μάλλον θαύματα τα οποία επιτέλεσε ο Χριστός μας, καθότι όπως ήταν εκεί στην έρημο και είχαν μαζευτεί οι όχλοι, κάποια στιγμή είχε περάσει η ώρα και λένε οι μαθητές, Κύριε, απόλυσε τους όχλους γιατί ήδη έχει περάσει η ώρα και πρέπει να πάνε να φάνε, να πάρουν τα αυτά. Λέει ο Κύριος, δώστε τους να φάνε. Λέει, Κύριε, μόνο 5 άρτους έχουμε και 2 ψάρια. Φέρτε τα εδώ πέρα. Και με την ευλογία του Κυρίου, το θαυμαστό είναι ότι δίναν σε όλους χωρίς να δαπανούνται αυτά και όχι μόνο αυτό, αλλά τελικά λέει περίσσεψαν στο τέλος και 12 κοφίνια πλήρη από τα περισσεύματα της τραπέζης και αυτοί που έφαγαν ήταν 5.000 άντρες χωρίς τα γυναικόπαιδα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για το θαύμα το οποίο, το φοβερό αυτό που έκανε ο Κύριος μας. Φυσικά δεν πρέπει όλα αυτά να μας, πώς να πω, να μας ξαφνιάζουν, γιατί ο Κύριος είναι αυτός που έθρεψε το λαό του Ισραήλ στην έρημο για τόσο διάστημα με το μάνα. Έτσι λοιπόν θέλει να δείξει ότι ο ίδιος Θεός που έκανε τότε το θαύμα, ο ίδιος είναι και τώρα. Και το δεύτερο που ήθελε να δείξει, μάλλον δεύτερο συν το τρίτο που θα πω στο τέλος, το δεύτερο λοιπόν που ήθελε να δείξει είναι ότι ο Κύριος είναι και βλέπει τον άνθρωπο στην ψυχοσωματική του οντότητα. Δεν είναι μόνο για τα της ψυχής. Εννοείται ότι εκεί υπάρχει προτεραιότητα. Αλλά θρέφει τον άνθρωπο, τον συντηρεί τον άνθρωπο, συντηρεί τη χτίση. Δεν είναι μόνο ο δημιουργός της στήσεως, αλλά και συντηρητής της στήσεως. Αυτή την αλήθεια λοιπόν τη βλέπουμε και γι' αυτό μεριμνά για να φάει ο λαός. Και στο τέλος, το τρίτο, είναι το αίσθημα της οικονομίας, το οποίο οφείλουμε να μας διακατέχει όλους. Δυστυχώς σπαταλάμε διάφορα πράγματα και δεν τα αντιλαμβανόμεθα. Και έτσι λοιπόν όταν μάζεψε ήθελε να δείξει αυτό το πράγμα. Άλλη μια κίνηση είναι ότι δίνει στους μαθητές και οι μαθητές δίνουν στο λαό. Δεν έδωσε απευθείας στο λαό. Αυτά για σήμερα, γιατί λέει δεν χρειάζεται διάμεση ο Θεός. Δεν χρειάζεται διάμεση. Τους θέλουμε τους παπάδες, τους θέλουμε τους δεσποτάδες. Μπορούμε μόνοι μας. Προτεσταντικού τύπου. Έτσι. Μόνο εμείς στην Εκκλησία ξέρουμε πολύ καλά ότι δια του ιερέως. Τι λέμε, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δέσποτα Άγιε ευλόγησον, ή Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Και τι λέει ο ιερέας, δεν λέει εγώ σας ονομάζω, εγώ σας ευλογώ, όπως λένε οι παπικοί, αλλά λέει Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Βλέπετε, όλα αυτά δεν είναι τυχαία όπως τα τοποθετεί η Εκκλησία, αλλά δια το ιερέων. Γιατί εμείς είμαστε τα γκαρσονάκια του Θεού. Μη μας παρεξηγείτε για τον όρο που το λέω, γιατί αυτός μαγειρεύει, αυτός είναι, εμείς απλά σερβίρουμε. Και φυσικά το έπαινο το παίρνει πάντα ο σεφ. Αλλά πόσες φορές σε κάποιο εστιατόριο δεν ξαναπατάμε γιατί είχαμε κακό σέρβις. Έτσι συμβαίνει και όταν σκανδαλίζουν οι κληρικοί. Γι' αυτό οφείλουν να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί πώς μιλούν και πώς αντιμετωπίζουν τον κόσμο. Αυτά λοιπόν όλα τα λέω λοιπόν αδελφοί μου, για να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μεριμνά για τα πάντα. Αλλά αυτό που έλεγα και χθες, πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και μετά τα υπόλοιπα. Εμείς βάζουμε τα υπόλοιπα και αν πεθάνουμε να μας πάρει και στη βασιλεία του. Αυτό είναι το λάθος μας. Προτεραιότητα είναι αυτό που λέμε στο Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου. Έτσι, αυτή να είναι η μεριμνά μας. Και το τελευταίο λέει μια φράση που δεν περνάει απαρατήρητη και δεν πρέπει να περνάνε οι λέξεις κλειδιά που είναι μέσα στο κείμενο.
Ινάγκασε, λέει ο Χριστός, δηλαδή τους ανάγκασε μαθητές να φύγουν κακήν κακώς. Γιατί? Το έχω ξαναπεί, ήθελε να τον κάνουν επίγειο βασιλέα, βλέποντας ότι τους έδρεψε στην έρημο εκεί, λέει «Α, εδώ είμαστε, είμαστε εδώ, μας μιλάει ωραία, μας τρέφει κιόλας, εδώ είμαστε, δεν χρειάζεται πλέον να δουλεύουμε, δεν χρειάζεται, αυτός είναι ο βασιλιάς μας, έδρεπτε εδώ να τον κάνουμε». Αλλά ο Κύριος δεν ήθελε να κάνει επίγειες βασιλείες. Και γι' αυτό λοιπόν κακή κακόν έφυγε ο Κύριος. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές πηγαίνουμε και ερχόμαστε, ας πούμε, στην Εκκλησία, αλλά όχι για τα μυστήριά της, όχι για να αγιαστούμε, όχι για αυτά, αλλά για το φιλανθρωπικό έργο. Και μάλιστα λέει, είναι υποχρεωμένη η Εκκλησία να μετρέφει. Βλέπετε πως το βλέπουν κάποιοι? Όχι, φίλε μου, δεν είναι υποχρεωμένη η Εκκλησία. Κοινωνική πολιτική κάνει το κράτος. Η Εκκλησία κάνει ό,τι κάνει, αλλά όχι, δεν είναι αυτό το σπουδαίο της. Βλέπετε ο κόσμος που ακριβώς δεν βλέπει την Εκκλησία ως κυβωτό σωτηρίας, τη βλέπει μόνο και την παραδέχεται και το κοινωνικό της έργο. Λέει, μέχρι εκεί που μας βοηθάει, καλά είναι. Φαντάζεστε όλα αυτά τα ιδρύματα να κλείνανε μια-μια-σε και να έπρεπε να τα τρέφει όλο το κράτος, θα γινόταν. Αυτό όμως δεν είναι το πρωτεύον στην Εκκλησία. Η Εκκλησία σώζει για αυτό που είναι και όχι για αυτό που κάνει. Προσέξτε το αυτό. Πρέπει λοιπόν να τα καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς ερχόμαστε για την Εκκλησία σύνολο. Και βλέπεις κάποιους ανθρώπους, λέει, είμαι νωρίτης, δώστε μου. Θα σου δώσουμε, αδελφέ μου, αλλά εκκλησιάστηκες? Είχες ποτέ εσύ αυτή την έννοια? Όταν είχες τους καλούς καιρούς, έδινες κι εσύ στο φιλόπτωχο για να έχει να δίνει στους συνανθρώπους ή μόνο απλών με το χέρι? Αυτά τα λέω λοιπόν γιατί πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και λέει, δεν με βοήθησαν. Δεν ντρέπονται οι παπάδες, δεν κάνουν. Και δεν το βλέπουμε συνολικά. Γι' αυτό λοιπόν να μην παίρνουμε σχόλια, αλλά να ρωτάμε τους επιθύνους. Και οι υπεύθυνοι ξέρουν να μιλήσουν ανά πάση στιγμή και ξέρουν αυτό, γιατί δεν είναι από μόνοι τους, έχουν συνεργάτες και συνεργάτες. Γι' αυτό σας έχω ξαναπεί, μικρή πίτα μας δίνετε, μικρή θα δώσουμε. Μεγάλη πίτα μας δώσετε, μεγάλη θα διανύουμε. Γι' αυτό λοιπόν να έχουμε τη μέρημνά μας. Ο Κύριος τρέφει, αλλά πολλές φορές δια των συνανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν όταν λέμε τι κάνει η Εκκλησία για τον άστεγο, τι κάνει η Εκκλησία για τον πολύτεκνο, τι κάνει η Εκκλησία, όταν αναρωτιόμαστε για αυτά, πρώτα να απαντάμε τι έκανα εγώ ως μέλος της Εκκλησίας. Ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα της Εκκλησίας? Γιατί η Εκκλησία δεν είναι μόνο το ράσο, είναι όλο το σύνολο των πιστών. Επομένως λοιπόν να τα βλέπουμε εκκλησιολογικά και όχι επιφανειακά και δημοσιογραφικά, που σώνει και καλά η Εκκλησία είναι κάποιοι παπάδες, κάποιοι επίσκοποι. Η Εκκλησία είμαστε όλοι, και στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, αδελφοί μου, να έχουμε ελπίδα στον Θεό. Μην παρασυρώμαστε, θα πεινάσουμε, θα κάνουμε. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριο, ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Τώρα, να παρακαλέσω... Στον ανακαινισμένο βρεφονηπιακό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάθας ξεκίνησαν οι εγγραφές. Δημιουργήθηκε ένας νέος χώρος για τα παιδιά μας. Ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον τα περιμένει. Οι νέοι χώροι και ο εξοπλισμός τους, με σύγχρονα μέσα, εξασφαλίζουν ό,τι καλύτερο για τους μικρούς.